χρήματα. Όχι, εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο, κύριε Υπουργέ, σε ένα ζήτημα που έχει, είναι οικονομικό ζήτημα, έτσι νομίζω το αντιμετωπίζει το Υπουργείο σας. 90 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης το 2010, 35 εκατομμύρια ευρώ το 2014. Μπορεί να λειτουργήσει αυτό το νοσοκομείο με αυτή την τεράστια μείωση? Φυσικά και μπορεί. Το ανάποδα θα το δείτε. Θα πρέπει να ψέξετε τις ελληνικές κυβερνήσεις, γιατί μια δουλειά που μπορούσαμε να την κάνουμε με 35, την κάναμε με 90. Αυτή είναι η απάντηση. Μα δεν την κάνουμε με 35, κύριε Υπουργέ. Το 2010. Μα δεν την κάνουμε με 35. Οι αναμονές έχουν φτάσει στα κόκκινα και οι γιατροί στα κάγκελα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Όταν κάνουμε κουβέντα, η κουβέντα γίνεται οργανωμένα. Μου είπατε για τα νοσοκομεία. Εάν μου λέτε, εάν τα νοσοκομεία θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν όλους τους ανασφάλιστους της χώρας, αυτό δεν αφορά τα νοσοκομεία. Αυτό αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν σας λέω από αυτό. Από πού και ως πού υποχρεούνται τα νοσοκομεία να πληρώνουν για τους ανασφάλιστους? Τα νοσοκομεία έχουν προϋπολογισμούς. Εάν θέλει το κράτος, και πρέπει κατά τη γνώμη μου, να βοηθήσει τους ανασφαλίσεις να έχουν παροχή υγείας, θα την πληρώσει το κράτος τον κοινωνικό του προϋπολογισμό. Καταλάβατε. Ναι. Δεν είναι ευθύνη του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, είναι ευθύνη της πολιτείας. Αυτό που λέτε. Βεβαίως να σας πω τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Εάν δεν κάνουμε οργανωμένη τη συζήτηση, παιδιά, δεν γίνεται. Πάμε με τη σειρά λοιπόν. Νομίζω θα δω ένα παράδειγμα για να ακούσει ο κόσμος. Ναι, έχουμε κάνει τις ερωτήσεις να ακούσει για τον κόσμο. Γιατί αν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Κύριε Γεωργιάδη, επιτρέψτε μου όμως. Ο κόσμος ακούει, κύριε Γεωργιάδη. Ένα λεπτό. Να ακούσει δύο νούμερα, να ακούσει ο κόσμος. Ναι, μα σας ακούει συνέχεια ο κόσμος, δόξα τω Θεώ. Έχετε πάρα πολύ χρόνο και βγαίνετε στην τηλεόραση, σας ακούει. Όμως επιτρέψτε μας να ρωτήσουμε κάτι που είναι σημαντικό, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι θέμα τι θα ακούσει ο κόσμος. Εδώ είναι θέμα τι ζει ο κόσμος. Την μεταρρύθμιση δεχόμαστε. Θα κάνουμε υπομονή, όπως κάνει τόσα χρόνια ο Έλληνας, υπομονετικά για να γίνει κάτι καλύτερο για το αύριο. Είναι υπερβολές αυτά που συμβαίνουν όμως. Ένα νοσοκομείο, και ειδικά σαν το Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης, είναι τεράστιο πράγμα. Δεν μπορεί να κατεβάσει κάτω από ένα όριο τις δαπάνες του και τους προϋπολογισμούς του. Μετά είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Δεν είναι νούμερα, με ανθρώπους μιλάμε. Ποιο ξέρετε το όριο εσείς? Πού το μετρήσατε το όριο? Πού το μετρήσαμε? Τη καθημερινότητα και τη ανοχή. Πού το μετρήσατε το όριο? Εκεί που δεν κινδυνεύουν άνθρωποι. Εκεί το μετρήσαμε το όριο. Υπάρχει όριο. Ελάτε εδώ, το κουβεντιάσουμε από κοντά, να το δούμε το όριο. Εγώ πηγαίνω σε όλα τα νοσοκομεία, αγαπητέ, και φυσικά θα έρθω και εκεί. Αλλά πάμε με τη σειρά για να καταλάβετε, γιατί σου είπα, μη βιάζετε. Το 10, που μου λέτε ότι είχαμε τον προπολισμό των 90 εκατομμυρίων, ένα stand το αγοράζαμε για το νοσοκομείο μα 2.400 ευρώ. Σήμερα το stand το αγοράζουμε 180. Ξέρετε ποια είναι η υπερβολή, αγαπητέ? Δεν είναι υπερβολή τα 180, υπερβολή ήταν τα 2.400. Αντί λοιπόν να καθίσουμε σαν κοινωνία και να πούμε ποιοι μας έκλεβαν, ρε παιδιά, τόσα χρόνια και τώρα έχουμε μνημόνια και τρόικη σφασκόπικη σύνταξη γιατί φαγώθηκαν τα λεφτά, κάνουμε το ανάποδο. Στεναχωριόμαστε που αντί για 2.400 το πληρώνουμε 180. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι δεν στεναχωριόμαστε εκεί. Θανάση, θα μου επιτρέψεις. Τεράστια διαφορά αντιλήψεων. Θανάση, θα μου επιτρέψεις λίγο. Εντάξει. Κύριε Υπουργέ, δεν στεναχωριόμαστε εκεί. Ωστόσο, υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά, π.χ. και στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και στο Δημοτικού, όπου γιατροί ζητούν από τους ασθενείς να φέρουν είτε σύριγγες, είτε γάζες, έχουν ελλείψεις σε βασικά υλικά, τα ράματα. Και αυτό δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με τη λάθος διαχείριση, υποθέτω, των οικονομικών. Τα αναλώσιμα λοιπόν, τα αναλώσιμα που είναι οι κατηγορίες που λέτε, ως εντόνια, ενόπνευμα, βαμβάκι, γάζες, δηλαδή τα φτηνά, τα καθημερινής χρήσης υλικά του νοσοκομείου, δεν οφείλονται στο μειωμένο προπολογισμό των νοσοκομείων η έλλειψή τους. Είναι δυστυχώς κάτι στο οποίο δεν μπορεί να κάνει κάτι το Υπουργείο Υγείας. Οι εταιρείες που παρέχουν τα αναλώσιμα υλικά είχαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Τα ομόλογα αυτά ήταν κατεθειμένα στις τράπεζες. Και με αυτά τα ομόλογα αυτές οι εταιρείες χρηματοδοτούσαν τη ρευστότητά τους, αγοράζανε μεγάλες ποσότητες αναλωσίμων, έδιναν μεγάλες ποσότητες στα νοσοκομεία, ενδεχομένως και πολύ μεγάλες από ό,τι χρειαζόμασταν, αυτό είναι άλλο θέμα. Τα νοσοκομεία είχαν υπερεπάρκεια αναλωσίμων και δεν υπήρχαν ελλείψεις. Όταν έγινε το PSI, τα ομόλογα στις τράπεζες οι εταιρείες κουρεύτηκαν. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες τους ζήτησαν χρήματα. Οι εταιρείες δεν είχαν χρήματα και έτσι σταμάτησαν να έχουν ρευστότητα. Επειδή το δημόσιο πληρώνει με 3-4-5 μήνες καθυστέρηση, οι εταιρείες πια δεν μπορούν να αγοράζουν μεγάλους όγκους αναλωσίμων και δίνουν μικρές ποσότητες. Αυτό δεν ευθύνεται όμως ο ασφαλισμένος. Ακριβώς. Το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν είπα ότι ευθύνεται ο ασφαλισμένος, παιδιά. Σας λέω ότι η Ελλάδα το 10 χρεοκόπησε. Και αν μου λέτε ότι το μεγάλο πρόβλημα της χρεοκοπίας μας είναι ότι μας λείπουν για 1-2 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί αν δείτε τι έχουν πάθει άλλες χώρες που χρεοκόπησαν, η Αργεντινή π.χ., τρώει ο ένας τον άλλο στους δρόμους. Καταλάβατε την διαφορά. Εγώ δεν υποκρίνομαι ότι δεν έχουμε προβλήματα.
Εγώ δεν καταλαβαίνω την άλλη πλευρά της υποκρισίας όμως. Όχι, όχι. Να ξέρουμε ότι χρεοκοπήσαμε. Και από την άλλη λέμε γιατί έχουμε προβλήματα. Καταρχήν δεν ξέρω, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, είναι η πρώτη φορά που εγώ αντιλαμβάνομαι στην κυριολεξία ότι χρεοκοπήσαμε. Νόμιζα τόσο καιρό προσπαθούσαμε να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Στις 6 Μαΐου του 2010 η Ελλάδα χρεοκόπησε. Νόμιζα ότι τόσο καιρό προσπαθούσαμε να το αποφύγουμε αυτό. Αυτό το οποίο κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι να αποφύγουμε τις συνέπειες χρεοκοπίας. Θέλω να μου επιτρέψει λίγο στο Σταύρο το Παπαθανάκη να σου θα πει ότι δεν μπορούσαμε, επειδή χάσαμε την πρόσβασή μας στις αγορές. Δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε μόνοι μας τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν έφτασε στα 7 Μαΐου του 2010 να έχουν κλείσει οι τράπεζες, να έχουν κλείσει το σούπερ μάρκετ και να μας εγκατάστηκαν η Κύπρος μετά το λεγόμενο δίθεν ηρωικό όχι. Κύριε Υπουργέ, πώς σχολιάζετε τις... Δηλαδή, να ρωτήσω λίγο. Κύριε Υπουργέ, ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Ο ελληνικός λαός νομίζει πάει μας χάρη ότι είσαι το κακό μνημόνιο. Νομίζει αυτά που ακούει, κύριε Γεωργιάδη. Αυτά που του ανακοινώνει. Στην πραγματικότητα, ο αυτό που έγινε, ήρθε το μνημόνιο και ενώ έπρεπε να παίρνει 0 σύνταξη, του δίνουμε το 70%. Γιατί στην πραγματικότητα δεν πρέπει να έχει ούτε ένα ευρώ αφού το ταμείο του χρεοκόπησε. Κατάλαβε κύριε, πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, είχαμε πρόσφατα την τακτική γενική συνέλευση. Δεν έχει καταλάβει, γιατί αυτά που λέτε ούτε εσείς δεν έχετε καταλάβει. Άρα πρέπει να έχει καταλάβει ο κόσμος. Ούτε εσείς καταλάβατε τι λέτε μόλις τώρα. Άμα δεν μπορέσουμε να συνοηθούμε στη χώρα, θα σωθούμε. Για να σωθούμε, να ξαναβάλουμε τα πάντα από την αρχή. Θα πάμε στο Ζάπιο, θα ξανασυζητήσουμε. Κύριε Υπουργέ. Μόνο μπήκε η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και εμείς. Αυτές τις τρίχες περί του αντιμνημονίου, μόνο στην Ελλάδα τις λέμε. Σε καμία άλλη χώρα δεν υπάρχουν. Κύριε Υπουργέ, είχαμε την τακτική γενική συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ήταν πολύ σκληρές οι δηλώσεις που έχουν κάνει οι εκπρόσωποι του. Πώς σχολιάζετε αυτές τις αποφάσεις? Ποιες αποφάσεις? Τις ανακοινώσεις. Τις ανακοινώσεις του Ιατρικού Συλλόγου. Δημοκρατία έχουμε ευτυχώς ακόμα στη χώρα μας για να μπορεί ο Ιατρικός Συλλόγος και κάθε άλλος σύλλογος να λέει όσες ανακοινώσεις θέλει. Αν με ρωτάτε τη γνώμη μου, η ιδέα ότι όλη αυτή η μεταρρύθμιση έγινε με τους Ιατρικούς Συλλόγους απέναντι είναι ένα δείγμα γιατί η χώρα μας χρεοκόπησε. Εγώ λέει θλίβομαι ότι ο Ιατρικός Κόμμας χώρας δεν πρωταγωνίζει στη μεταρρύθμιση. Αλλά πρωταγωνίστε στην αντίδραση. Θέλω λίγο για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Ο ΕΟΠΗ ήταν ένα καινούριο δημιούργημα. Ένα νέο δημιούργημα το οποίο όταν είχε γίνει, μας είχαν πει και σε εμάς τους πολίτες ότι γίνεται για το καλό μας, ότι γίνεται για τον εξοπλισμό. Πόσο χρόνο διήρκησε ο ΕΟΠΗ, αλήθεια? Γιατί πρέπει να δημιουργηθεί ξανά το παιδί. Γιατί συνεχώς έχω μια μεγάλη παρεξήγηση. Ο ΕΟΠΗ εξακολουθεί να υπάρχει. Τα πολυατρία κλείνουν. Ο ΕΟΠΗ, γίνονται... ακούσε τι ήταν. Ήταν η ιδέα της ενώσεως σε ένα ταμείο όλων των παλιών ασφαλιστικών ταμείων υγείας. Μόνο που επειδή μέσα στα ταμεία που συγχωνεύτηκαν πήγε και το ΙΚΑ και κανένα δυο άλλα μικρότερα ταμεία που εκτός από ταμεία ήταν και πάροχοι, δηλαδή και παραγωγή υπηρεσιών υγείας, απέκτησε από τη γέννησή του ένα ελάττωμα. Ήταν ταυτόχρονα αγοραστής και πάροχος. Αυτό είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη. Αυτό που κάνουμε τώρα, η δημιουργία του ΠΕΔΙ, του Δημοσίου Ενιαίου Συστήματος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το επόμενο βήμα της εξελίξεως του ΕΟΠΗ. Δεν ακυρώθηκε ο ΕΟΠΗ. Επίσης ο ΕΟΠΗ βεβαίως και έγινε για το καλό μας και ήταν πολύ καλό που έγινε. Πρώτον γιατί μείωσε κατά 5 δισεκατομμύρια το χρόνο τα έξοδα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από 12 στα 7. Και δεύτερον, διότι ο ΕΟΠΗ έδωσε στους ασφαλισμένους του για πρώτη φορά στην ιστορία τους πρόσβαση και στην ιδιωτική αγορά υγείας. Θυμάστε πριν τον ΕΟΠΗ στο πρωί Νίκα, τις ουρές που παίζανε τα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ, που πηγαίναμε το χαρτάκι έξω το πρωί για να βρουν γιατρό. Αυτό σταμάτησε με τον ΕΟΠΗ. Γιατί σταμάτησε? Γιατί πια ο ασφαλισμένος μπορούσε να πάει και στο συμβεβλημένο, μπορούσε να πάει στο διαγνωστικό κέντρο. Αυτό δεν το είχε πριν ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ. Άρα ο ΕΟΠΗ έδωσε στους ασφαλισμένους καλύτερες υπηρεσίες υγείας με λιγότερα λεφτά. Τι κάνουμε τώρα? Τώρα και τα πληρώνουμε από την τσέπη μας τελικά, κύριε Γεωργιά, το ξέρετε αυτό. Την παροχή από την αγορά υπηρεσιών υγείας, όπως έχουν κάνει οι υπόλοιπες χώρες Ευρώπης η κάθε μία από καλιά 50 χρόνια τώρα. Με ποιο στόχο? Να κάνουμε ακόμα καλύτερη την παροχή και αν βλέπεις πιο εύρυθμα το σύστημα. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε, κύριε. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Βεβαίως, κατάλαβα. Να ολοκληρώσουμε, γιατί μας περιμένει και ο κύριος Αποστολόπουλος να μας πει και να σχολιάσει βεβαίως και όλα αυτά τα οποία και είπατε. Σεβόμενοι βεβαίως το γεγονός ότι θα έπρεπε λίγο να σας βγάλουμε μόνο σας για να αντιληφθούμε δεν και εμείς. Δεν έχω εγώ αντίληψη να μιλήσω με τον κύριο Αποστολόπουλο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τον βάλουμε στη συζήτηση με τον κύριο Αποστολόπουλο. Αν θέλει και αν μας ακούει ο πρόεδρος των ιατρών ΕΟΠΗ πανελλαδικός. Δεν ξέρω αν μας ακούτε, κύριε Αποστολόπουλε. Και αν θέλετε να τοποθετηθείτε σε αυτά τα οποία και λέει ο κύριος υπουργός τόση ώρα εδώ. Την άποψή μου. Καταρχήν ζήτησε και τη δική σας συνεισφορά και βοήθεια. Δηλαδή τόνισε ότι στη μεταρρύθμιση θα έπρεπε και εσείς να είστε πρωτοστάτες αντί να είστε απέναντι.
Πάντα είμαστε σε μεταρρυθμίσεις, με σοβαρό προγραμματισμό και υποδομή. Βέβαια δεν είμαστε σε προκυρώσεις και σε ανευθυνότητες όπως σχεδιάστηκαν όλα αυτά τα εγχειρήματα τους τελευταίους έτσι δύο μήνες. Η πρωτοβάθμια υγεία, όπως είπαμε, απαιτεί περίσκεψη, απαιτεί προγραμματισμό, απαιτεί υπευθυνότητα. Εδώ πέρα υπήρξαν μάρτυρες αλληλοανερούμενων και αλληλοσυντηρούμενων σενάριων όσον αφορά υποτίθεται τον σχεδιασμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και είδαμε να ανατρέπονται σχεδιασμοί, αλλιώς να ξεκινάει το Υπουργείο από τις αρχές Δεκεμβρίου, μετά να εγκαταλείπει το ένα σχέδιο, να υιοθετεί άλλο σχέδιο. Στην αρχή είχε υιοθετήσει το σχέδιο ότι οι χειρουργικές ειδικότητες δεν χρειάζονται στην πρωτοβάθμια υγεία. Μετά είδε ότι δεν περπάτησε αυτό το σχέδιο. Μετά από 15 μέρες εγκαταλείπει αυτό το σχέδιο, υιοθετεί το άλλο σχέδιο ότι δήθεν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας χρειάζεται να υπάρχει ο θεσμός της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Το οποίο είναι άκρως παράλογο και αντιεπιστημονικό και δεν έχει κανένα σοβαρό έρισμα. Όλα αυτά βέβαια, όταν γίνεται μια δήθεν μεταρρύθμιση και αλλάζει σχεδιασμό, στρατηγικό στόχο κάθε 15-20 μέρες, αντιλαμβανόμαστε έτσι τη σοβαρότητα με την οποία επεξεργάζονται οι επιτελικοί παράγοντες του Υπουργείου τόσο σοβαρά θέματα. Και βέβαια ήθελα να πω συμπλήρωμα όσον αφορά το πλαφόν, επειδή άκουσα προηγουμένως τη συζήτηση και την τοποθέτηση του κ. Υπουργού, πράγματι οι γιατροί σαφώς θέλουν να συμβάλλουν υπέρ της δημοσιονομικής εξυγένσης. Και τα γενώσιμα θα υποστηρίξουμε και αυτό το έχουμε αποδείξει στην πράξη και θα συμβάλλουμε στις καλώς εννοούμενες προσπάθειες. Όμως, παραδείγματος χάρη το πλαφόν, το οποίο επευλήθη οριζόντια, αδικώντας υπεύθυνους γιατρούς και επιβραβεύοντας, θα έλεγα, υπερβολικούς γιατρούς και οι οποίοι έγραφαν ανεξέλεγκτα, γιατί υπήρχαν και τις συμπτώσεις τον περασμένο χρόνο μεγάλων ποσών. Δηλαδή αυτή η οριζόντια περικοπή που αδικεί τους σόφρονες γιατρούς και επιβραβεύει μερικές φορές υπερβολές, αυτό πάλι δείχνει την προχειρότητα με την οποία εφαρμόζονται τέτοια οριζόντια και άδικα μέτρα που περιορίζουν και την επιστημονική ελευθερία του γιατρού και, εν πάση περιπτώσει, και τα δικαιώματα των ασθενών. Θα έλεγα ότι άκουσα τον Υπουργό, παραδείγματος χάρη, από το πρωί. Σας ακούει και ο ίδιος, νομίζω, και μπορεί να σας απαντήσει, κύριε Αποστόλου. Έχει 4-5 κανάλια και έχει πει 8 φορές ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε, ας πούμε, προκειμένου να δικαιολογήσει όλα αυτά τα. Κύριε Αποστολόπουλε, να του δώσουμε τη δυνατότητα να απαντήσει στα λεγόμενά σας. Κύριε Υπουργέ. Τα έχουμε πει όλα αυτά τόσες πολλές φορές με τον κύριο Αποστολόπουλο, που νομίζω ότι θα γίνουμε πολύ κουραστικοί. Το θέμα των ειδικοτήτων μου το λένε ξανά και ξανά, που ήταν πράγματι ο αρχικός μας σχεδιασμός, δεν προχώρησε για έναν και πολύ απλό λόγο. Γιατί για να προχωρούσε θα έπρεπε οι γιατροί να είχαν έρθει στο διάλογο και να διαλέξουν και να μας πούνε και να μας αποδείξουν ποιες ειδικότητες κρατάμε και ποιες αφήνουμε. Γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που ήταν ο βασικός μας σύμβουλος, μας είπε ότι πρέπει να έχουμε πρωτοβάθμιο μόνο γενικό γιατρό, παθολόγο και παιδίατρο και καμία άλλη ειδικότητα. Άρα ή θα πηγαίναμε στην κατεύθυνση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας με μόνο αυτές τις τρεις ειδικότητες και καμία άλλη, ή αφού οι γιατροί δεν ερχόντουσαν να πάρουν την ευθύνη να μας πούνε ποιες άλλες ειδικότητες πρέπει να έχουμε, έπρεπε να βρουν μια άλλη λύση. Εάν δηλαδή δεν είχε γίνει αυτή η, κατά τη γνώμη μου, τελείως άκερη απεργία διαρκείας και είχαμε κάποια τραπέζι να σχεδιάσουμε από κοινού τη μεταρρύθμιση, θα είχαμε πάει σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Όμως από τη στιγμή που οι γιατροί αποφάσισαν να φύγουν από το τραπέζι, έπρεπε να σχεδιάσουμε από την αρχή μόνοι μας. Κύριε Αποστολόπουλε, εσείς γιατί φύγατε από το τραπέζι του διαλόγου? Πήγαμε, αν θυμάμαι καλά, οι 5 ή 6 φορές στο τραπέζι και βέβαια επί της ουσίας είδαμε μια τελείως αμετακίνητη στάση όσον αφορά τους βασικούς στόχους της αλλαγής, την πρωτοβάθμια υγεία. Το Υπουργείο ήταν διατεθειμένο να συζητήσει μόνο ίσονο σημασίας παρεμβάσεις και μάλιστα ενδεχομένως ορισμένες υποτίθεται αντιπαροχές προς τους γιατρούς οι οποίοι θα αποχωρούσαν μετά από αυτή την πολυετή παροχή υπηρεσίας στον ΕΟΠΗ. Τίποτε άλλο όσον αφορά τους βασικούς άξονες για τις εργασιακές σχέσεις, το μέλλον κτλ., το πλαίσιο λειτουργίας, δεν ήταν διατεθειμένο. Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο, κύριε Αποστολόπουλε, επειδή σήμερα. Ο σκοπός ήταν μόνο και μόνο να φύγουν οι γιατροί και κανένας άλλος. Επειδή σήμερα είχατε γενική συνέλευση, πήρατε κάποιες αποφάσεις. Προσχήματα και ανεπουσία. Κύριε Αποστολόπουλε, θα μιλήσει και ο κύριος Υπουργός για τα προσχήματα για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Σήμερα πήρατε κάποιες αποφάσεις στη γενική σας συνέλευση για να ξέρει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί τι θα γίνει από εδώ και έπειτα. Οι γιατροί τώρα είναι σε διαθεσιμότητα, δεν έχουν υπαλληλική σχέση και επομένως
Ούτε σε απεργία είμαστε σε διαθεσιμότητα. Πήραμε αποφάσεις όσον αφορά τα βήματα τα επόμενα, τα δικά μας. Έτσι. Η ευθύνη για την οργάνωση της κάλυψης της υγείας των ασθενών εναπόκειται στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Αποστολόπουλε. Κύριε Υπουργέ, έτσι για να